πρώτη φορά μετά το 1999 τον τεμαχισμό της Σερβίας. Παρατάσσονται βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις απέναντι από σερβικές στην άλλη πλευρά των σύνορων. Η γη των Σέρβων ήταν και αυτό. Στα σύνορα με κοσυφοπαίδιο έχουν παραταχθεί και απορώ πώς και προπαρασκευάζονται σε όλα τα μέτωπα της Ευρώπης, Ευρώπης ΝΑΤΟ. Ο γνωστόν οι Σέρβοι 30 Ιουλίου 2022 έστησαν οδοφράγματα στο δρόμο, τον θυμούμεθα αυτό, και επενέβησαν οι ειρηνευτικές δυνάμεις ΝΑΤΟ η κυβέρνηση του Κοσκοπεδίου συμφώνησε να αναβάλει την προθεσμία για την εφαρμογή της απόφασης για τις πινακίδες αυτοκινήτων ως τις 31 Οκτωβρίου. Η ειρηνευτική δύναμη του ΝΑΤΟ στο Κοσκοπέδιο και η FOR. Ανακοίνωσε ότι στις 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στρατιωτικές ασκήσεις με την ονομασία Golden Sword σε περιοχή ασκήσεων του στρατοπέδου Νόβο Σέλε στον Δήμο Βούστριας που βρίσκεται κοντά στη Μητρόβιτσα, η οποία κατοικείται από Σέρβους επιτοπλίστων. Σύμφωνα με τον διοικητή KFOR της ειρηνευτικής δύναμης, Λούκα Πιπέρνη, οι ειρηνευτικέ δυνάμει δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο εντάσσεων στο βόρειο τμήμα του Ποσποπεδίου όταν λήξει η προθεσμία για την ταξινόμηση των αυτοκινήτων με σερβικέ πινακίδε στι 31 Οκτωβρίου 2022. Η ειρηνευτική δύναμη και η FOA ανέφερε ότι η αποστολή της τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμπεριληφθεί επίση στην άσκηση αυτή. Η άσκηση τόνισε θα τοποθετηθεί στο πλαίσιο τη επιχείρηση αντιμετώπιση έκτακτη ανάγκη, όπου το προσωπικό τη ενευτική δύναμη θα συνεχίσει να ενεργεί σε στενό συντονισμό με την αστυνομία. Επιτοπλή των Αλβανί, του Κωσυφοπεδίου και την Αποστολή ιούλεξ. Πληροφορούμεθα όμω ότι ναι, μεν όπω τονίζουν, θα πραγματοποιήσουν άσκηση ρουτίνα από 27 Σεπτεμβρίου ω 2 Νοεμβρίου, αλλά με προσωρινή αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ. Συγκλονιστική ήταν η ομιλία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών του Προέδρου Σερβία, Αλεξάνδρ Βούκιτ, ο οποίο τόνισε. Έρχεται μεγάλος παγκόσμιος πόλεμος και το ερώτημα είναι Πού είναι τα όρια, αν θα είναι σε ένα ή δύο μήνες ή πολύ πιο αργά. Τα πλάνα είναι από το Κοσόβο Και οι πυρπολιμένες πόλεις από την τότε Σερβία, την καθημερινή γη, του 2093 ως... 2099. Γνωστές οι αγαθές σχέσεις της Σερβίας με Ρωσία και θα επιτρέψει την κρατική της τηλεόραση εντός της χώρας, συν της άλλες ψηφιδωτά ανακαινίζονται ναών όπως το Αγίου Σάβα και δόθησαν πρόσφορα από τον ίδιο του Πούτιν 5 εκατομμύρια. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση εγγραφείτε. Κοινοποιήστε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.